Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε ωραία αυτά τα λόγια, να σας βρίσκουμε καλά με υγεία. Μου αρέσει αυτό το intro, λέω να το κρατήσω. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Spacers και Eastside Πηλαία. Οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά στον βαθμολογικό πίνακα. Στον τέταρτο όμιλο της Development League έχουμε το πρώτο καλάθι, έχουμε το πρώτο σκορ στον αγώνα, τον Σιδόπουλο. Spacer τώρα. Στεργιόπουλος σου για 3 έκτοπος. Αλέξανδρος Στεργιόπουλος στοχίσει για 3 πόντους. Μας έκανε και κάποιες δηλώσεις προηγουμένως πριν το παιχνίδι. Τέτοιες δηλώσεις μπορείτε να τις βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μπασκετάκι Salonika Link. Υπάρχει deflection, παραλίγο το κλέψιμο. Ο Μοντόπουλος θα συγκρατήσει. Γύρωστε, πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ, θα αρκεστεί σε 2 βολές. Ο Σιδόπουλος, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Ήρθε να συζητήσει επίσης για μια ακόμα φορά η άβολη σιωπή. Η Eastside Πηλαία, οι οποίοι προέρχονται από σέρι νίκες. Πώς λέγεσαι όνομα? Γνώση. Πώς, εντάξει. Γνώση. Ωραία, ωραία. Τουλάχιστον σύμφωνα με δηλώσεις προηγουμένως, αν και εδώ πέρα βλέπω ότι ισχύει, το εξεκρίνησα λίγο πιο μετά. Η Eastside Πηλαία, οι οποίοι είναι επίσης η πιο νεανική ομάδα της Development League, με μέσο όρο 19 παικτών στο 21,1 για την ηλικία, με τη συντριπτική πλειοψηφία του roster να είναι κάτω από 20 χρονών. Σιδόπουλος θα πάρει ακόμα επίθεση, θα πέσει πάνω στον Στεργιόπουλο, θα πέσει στην παράβαση των βημάτων. Στεργιόπουλος θα επαναφέρει, θα κατεβάσει την μπάλα. Πάρει ένα screen, θα δώσει τώρα screen για 3 με μεγάλη καμπύλη, άστοχο. Κοντίνος. Κατοχή ξανά για την ιδέα. Πάει μέσα, μέσα, running floater, άστοχος ο Μπάζιος. 4-3 παραμένει. Τεργιόπουλος πάει μέχρι μέσα, πέρασε όλο τον κόσμο που βρέθηκε μπροστά του, θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound, ξανά άστοχο όμως. Το follow-up, υπάρχει σπάθεια για κλέψιμο και σφύριγμα εν τέλει. Χρειάστηκε τον Δανίδη. Μπάλα είναι ξανά για τους Spacers. Γιώκουλος. Δανίδης, υπάρχει λάθος πάσα. Αλλαγή κατοχής. Έχουμε 2 συμπληρωμένα αγωνιστικά λεπτά. Αρκετά νοστρό το ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Παρά το Σιδόπουλο, ο οποίος έκανε μια πολύ δυναμική αρχή. Ένα χορευτικό στον αέρα, άστοχο τελικά. Στεργιόπουλος θα πάει μέσα, άστοχο lay-up. Υπάρχει ξανά κλέψιμο όμως. Στεργιόπουλος έχασε αυτή την πάρη μπάλα. Στεργιόπουλος θα πάρει ένα screen στο κέντρο του γηπέδου. Θα βγάλει μια πάσα αναγκαστικά, αλλά ένα ακόμα κλέψιμο.
καλά συγκρατήσει ο Κωνσταντίνης. Πάει μέχρι μέσα στοχός. Έχοντας δεχτεί πολύ καλή άμυνα. Ο Παπαδόπουλος. Κωνσταντίνης τώρα. Σεργιόπουλος θα πάρει μια πάσα η οποία δεν ήταν καλύτερη δυνατή. Πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από το screen. Υπάρχει airball. Ενέργεια που μπορούν να βγάλουν, όπως μας είπε ο Νίκος Μπάζιος σε προηγούμενη συνέντευξη, σε συνδυασμό, ενώ θα πάρει τώρα την μπάλα καταφωνή, θα πάει μέχρι μέσα και δύο αντιπάλους μπροστά του, ο Παπαδόπουλος. Θα πάρει την μπάλα, στα 4 δευτερόλεπτα η reverse, όμορφες προσπίσεις, θα κερδίσει δύο βολές. Αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι η ενέργεια που μπορούν να βγάλουν στο παρκέ οι παίκτες της Πηλέας σε συνδυασμό με το νεανικό ρόστερ και το γεγονός ότι έχουν πολλά άτομα και στον πάγκο είναι κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να φτάσουν στην τρίτη σερί της. Έστοχος ο Παπαδόπουλος, 5-3. Έστοχος και στη δεύτερη, 6-3, double score στον Καρίνα. Στον Παπαδόπουλος κατεβάζει. Ο βασικός χειριστής θα πάρει ένα screen αρκετά μακριά από τη ρακέτα, θα πάει να βγάλει την μπάλα μέσα σε αυτήν. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος. Ο Παπαδόπουλος κάνει μια προσπίση. Ο Σιδόπουλος θα κάνει επιθετικό φάουλ στον Στεριόπουλο. Τώρα θα περάσει εκτός. Κρυσταλίδης περνάει στη θέση του. Το σχήμα δεν ψηλώνει ούτε χαμηλώνει. Το Ζιόπουλος θα πάει να βγάλει μια πάσα. Θα συγκρατήσει μετά από πολύ μεγάλη μαχή. Η μπάλα θα πάει ξανά μέσα στη ρακέτα, αλλά θα ξαναβγεί εκτός. Ο τελικός αποδέκτης δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Καραμανίδης. Αρκετά ανοφρό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες, αλλά περισσότερο για τους Pacers που έχουν κολλήσει στους τρεις πόντους, αυτούς που έδωσε ο Στεριόπουλος με ένα τρίποντο. Κρυσταλίδης, ένα χορευτικό στον αέρα, θα αστοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, fade away. Μάχεται για το rebound εκ νέου. Ο Κρυσταλίδης, αλλά δεν θα καταφέρει να πάρει. Ένα χορευτικό από την απέναντι πλευρά. Χορεύουν αρκετά οι δύο ομάδες κάτω από τις ρακέτες αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά. Βάλουμε ξανά εκτός. Οι δύο ομάδες μερικές φορές παίζουν γρήγορα, παίζουν αποφασιστικά, μερικές φορές κάνουν λάθη. Με κάτι σαν σκοτσέζι κοντούς αν θέλετε. Σεργιόπουλος κατέβασε μια ακόμα επίθεση και Κρυσταλίδης παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω του. Overplay, παραλίγο να χάσει την μπάλα. Κωνσταντινίδης. Ξαναπάρει τώρα ο Στεριόπουλος. Θα πάει χαμηλά ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Θα βρει πάσα στα 4 δευτερόλεπτα. Θα αστοχίσει όμως. Άλλο θα πάει στη γωνία. Σταλίδης. Πάρει την μπάλα. Θα μπει μέσα. Έστοχος. Στεριόπουλος θα πάρει το screen, παίρνει πολλά screen ο Στεριόπουλος. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο. Θα πάρει το foul. Προώθηκε Ζανίδη. Έστοχος και στη δεύτερη, ο Στεριόπουλος, ο οποίος έχει και τους 5 πόντους των Spacers, 8-5, 3-2 τα ομαδικά, Κρυσταλίδης. Okay.
προσπάθεια να έχει περάσει και ο Ρεάλντο στην πεντάδα Φιλέας, Τελειόπουλος. Πέις θα στοχίσει. Άλεξ, το 47 μέχρι μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Καραμανίδη. Γίνεται ο δεύτερος σκόρερ, ο δεύτερος παίκτης που σκοράρει για τους Pacers. Σταλίδης, ωραία reverse, στέκεται στον αέρα, θα στοχίσει ίδιο στο επιθετικό rebound. Okay. Ναι, τον Ασιάδης θα πάρει το rebound. Πολύ καλό passing game στο Γιώκουλος. Μέχρι μέσα θα στοχίσει ο Καραμανίδης. Έχετε τα συγχαρητήρια από τον πάγκο Ναντελές. Με τα μπλο ένα floater θα στοχίσει. Κουμπάμποβιτς στο rebound. Ξανά προσπάθεια. Άστοχη για μία ακόμη φορά από τον Παπαδόπουλο. 17 παραμένει. Τεπιόπουλος κατεβάζει μια ακόμη επίθεση, ενώ προαναγγέλλεται αλλαγή από την Φιλέα. Παρασιάζει το rebound. 19 έχουν μαζέψει τη διαφορά οι Spacers. Παρά το γεγονός ότι είχαν αρκετά μεγάλο επιθετικό πρόβλημα, Τσάνγκα ετοιμάζεται να περάσει εδώς. Πολύ guard στο rotation της Φιλέας. Παρόπλος πάει μέχρι μέσα. Μπάμποβιτς θα βγάλει λάθος πάσα, κρίμα γιατί υπήρχε ελεύθερος παίκτης στην κορυφή να έπαιρνε κάποιος για τρεις. Ο Γιώπουλος θα κλέψει, θα βγάλει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, αλλά αυτό θα βγει εκτός. Ο Τσάγκα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παδόπουλος περνάει εκτός, χαμηλώνει λίγο το σχήμα. Τζίκας περνάει επίσης για τους Spacers. Για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Κρυσταλίδης. Screen. Για τρεις μετά από τρίπλα. Airball. 19 παραμένει. Έχουμε 2-13 ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μέσα. Έχει πολύ καλή άμυνα. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αφρασιάδη. Ένα ακόμα. Ο Αναφιάδης, ο οποίος κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα. Παίζουμε με πιο ψηλό σχήμα οι Spacers. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κλεψίματα και deflections όπως εδώ, αλλά με foul. Όπως έγινε προηγουμένως με την επίδοξη πάσα του Μπάμποβιτς στην κορυφή. Ο Κόμπαμπιτς, ο οποίος είναι ένας ψηλός που έχει έρθει από τον πάγκο για να ξεκουράσει τους συμπαίκτες του. Τελευταίες συμβολές, 11 το σκορ, αμυλό σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη. 12-11 η Τηλέα ξανά μπροστά. 3-3 ομαδικά. Οι δύο ομάδες έχουν δώσει ένα ακόμα φάουλ σε 1-47 που απομένει για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο με τα χίλια ζόρια συγκρατήσει η μπάλα από τον Κωνσταντινίδη. Ξανά θα συγκρατήσει. Παίζει με πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα και όχι μόνο οι παίκτες της Πηλέας. Ποιος πέρασε τώρα, Ερβίνη? Άλεξ. Μισό. Νίκος. Κυρίκος. 2-2. Ναι. Ο Πέτερ το πήγε. Για να δεις. Ο Γιώπουλος δεν θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. Ο Σαλίδης θα κλέψει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Spacers, όπως και να έχει, για να ενσυχώσουν την ομάδα τους. 14-11 για διαφορά στο τρίποντο. Θα βγάλει μια πάσα, δεν θα τα καταφέρει όμως. Σίγουρα και τώρα ακόμα δύο πόντι έρχονται για την Πηλέα, η οποία
αρχίζει να αποκτά και πάλι momentum μετά από ένα μικρό επιθετικό blackout. 16-11 η διαφορά στους 5 πόντους σε ένα παιχνίδι που υπάρχουν 16 και 11 πόντοι αντίστοιχα, η διαφορά 5 πόντων είναι αρκετά μεγάλη. Σε Τζόπουλος για 2 με συγχωρείτε, μακρινό δίποντο εύστοχο. 14-13 και αλλαγή στο πίνακα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Μέσα θα κερδίσει βολές. Ποιος κέρδισε βολές? Άλεξ, ποιος κέρδισε βολές? Για να σημειώσω, ναι. 22. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. Πρέπει να λύσουν το θέμα τα νούμερα, γιατί θα γίνει πολύ λάθος αντιστοιχά. Πες μου ρωτήσεις. Τι κάνεις? 99. 2. 2. Εσείς είναι 2. Υπάρχει μια μικρή διακοπή να ξεκαθαριστούν κάποια θέματα με, με τα νούμερα των παιχτών. Στις φανέλες. Γραμμένο. Τυρίκος 2, δεν με γεράσουμε. Τυρίκος 2, ναι. Τυρίκος Γιώργος 2. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Διόπουλος με τον Κρυσταλίδη προσπάθησε να παίζει πολύ καλή άμυνα. Διπλώνει άμυνα εκεί πέρα στο κέντρο. Υπάρχει κλέψιμο. Νικόβοβιτς θα καθαρίσει τη φάση. Μπάρος τώρα. Θα πάρει ένα screen από τον Νικόβοβιτς. Ένα jump shoot εύστοχο θα δικαιώσει την επιλογή. 18-13, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες της Πηλέας που βρίσκονται μπροστά με 5 πόντους. Διόπουλος. Σταυρωτές. Στα 4 δευτερόλεπτα η γύρωση. Πρέπει να στάρει. Και θα δεχτεί φάουλ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι παίκτες της Πηλέας το έδωσαν σε μια πολύ καλή για αυτή τη στιγμή. 2,4 όλα για την επίθεση των Spacers, για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν κάτι από το καπέλο τους. Πολύ ωραία πάσα, buzzer beater από την επαναφορά, πολύ ωραία η δημιουργία του Στεργιόπουλου. Παναθηάδης θα μετατρέψει αυτή την πάσα σε 2 πόντους, 18-15 το σκορ της πρώτης περίοδου, ένα παιχνίδι με πολλά ups and downs που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Η Πηλέα μπήκε μπροστά, έχνησε την διαφορά, ξαναέχνησε μια διαφορά. Τώρα είναι η συχνή αυτή στο τρίποντο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena μετά από ούτε ένα λεπτό. Οι δύο ομάδες δεν χάνουν ιδιαίτερο χρόνο, δεν εξαντλούν τον χρόνο που είχαν για την ανάπολα της πρώτης περίοδου. Ένα παιχνίδι σε γενικές γραμμές με χαμηλό τέμπο θα έλεγα. Υπάρχουν κάποιες αναλαμπές, αλλά όχι κάτι σταθερό μέχρι στιγμής. Πάνω στο παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Η Πηλέα, η οποία είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Διόπουλος, πάντα έχοντας φαίνεται τον Σταλίδη να παίζει πολύ καλή άμυνα, θα πάρει ένα screen από τον Αθνοθιάδη. Τυρίκος θα πάρει την μπάλα, ένα jump shoot από το ύψος των ελευθέρων βολών. Άστοχο, Κόμπαβιτς στο rebound, ο οποίος έχει μπει από τον πάγκο, αλλά παίζει αρκετά λεπτά συνεχόμενα. Μπάτσιος έχει ξεκινήσει βασικός, αλλά έχει κάτσει εδώ και αρκετή ώρα. Έχει φάουλ. Που χρεώνεται στον Τυρίκο. Μάλιστα είναι ψηλά. Για δύο βολές. Ο Κρυσταλίδης θα εκτελέσει. Αυτό έγινε το φάουλ, προφανώς. Άστοχο στην πρώτη.
στη δεύτερη ένα μαξιλαράκι ασφαλείας σε περίπτωση που εκτελέσουν διευθυντήσουν για 3 πόντους. Spacers 19-15 σε Τιόπουλος. Προσπαθεί πολύ έντονα να βρει ανοιχτό διάδρομο, θα χάσουν όμως την μπάλα οι Spacers. Σεργιόπουλος ο οποίος εντοπίζεται μια πάσα έδωσε, έβγαλε και screen. Πολύ εργαλείο στην γραμμή των guard για τους Spacers. Γρήκος. Σεργιόπουλος. Η άμυνα των παιχτών της Γηλέας, ενώ ο Τυρίκος στα 5 δευτερόλεπτα θα πάει μέχρι μέσα να τα στοχίσει. Υπάρχει ρημόνι του Παπαδόπουλο που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Η άμυνα της Γηλέας δεν δίνει τόση έμφαση μέχρι στιγμής στην ρακέτα. Προτιμούν να κλείνουν τους πιθανούς πιστολέρο. Πάω να πεθάνω. Τους πιθανούς εκτελεστές της αντίπαλης ομάδας. Πολύ ωραία πάσα του Στελιόπουλου στον Τυρίκο. Υπάρχει επιθετικό rebound. Άστοχο και η προσπάθεια μία ακόμα της Αλίδης τελικά θα καθαρίσει τη φάση, αλλά υπάρχει ξανά μπάλα εκτός. Οι ομάδες δεν έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα τρίποντα. Σε 2-3 με το που το είπα καταφωνεί άστοχο όμως από τον Ρεάλτο. Ήταν μόλις το δεύτερο τρίποντο που επιχείρησαν οι παίκτες της Γηλέας. 0-2 έναντι 1-3. Αυτό που είχε βάλει στην αρχή ο Στεργιόπουλος. Ενδεχομένως η καλή άμυνα να υπάρχει αλλαγή. Ο Βαδόπουλος περνάει μέσα, Κρικόμποβιτς περνάει στον πάγκο. Ενδεχομένως το γεγονός ότι οι Spacers δεν σουτάρουν πολύ για τρεις οφείλεται και στην καλή άμυνα μέσα στην έξω από την περίμετρο μάλλον. Τώρα ο Δεργιόπουλος θα πάει σε ένα lay-up. 21-17. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι παίκτες της Γηλέας. Σταματάει την τρίπλα, την πάσα ο Σιδόπουλος, αλλά χάνεται η μπάλα για μία ακόμα φορά. Η Γηλέα έχει 5 κλεψίματα σε 12,5 περίπου λεπτά. Στεργιόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Υπάρχει θετικό rebound. Στεργιόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα στο 3. Εύστοχος, μάλιστα. 21-20. Δεύτερο δικό του. 2-4 συνολικά για τους Spacers. 21-20 στον πόντο διαφορά. Ο Παπαδόπουλος θα χάσει προς τιμή, θα βγάλει την πάσα στον Παπαδόπουλο με ένα χέρι, ευστοχεύσει. Έχοντας τον Τυρίκο απέναντί του θα πάρει την μπάλα στον Παπαδόπουλος. Airball δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος και υπάρχουν βήματα. Θα βάλει τον εαυτό του ο Ράλντο. Υπάρχουν αλλαγές, Στεργιόπουλος περνάει στον πάγκο, έπρεπε να περάσει στον πάγκο, πρέπει να πάρει κάποιες ανάσεις, κάνει πολύ μεγάλο έργο, επιτελεί πολύ μεγάλο έργο. Κωνσταντινίδης περνάει στη θέση του, Τυρίκος θα κατεβάσει την μπάλα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο χειριστής αυτού του σχήματος που προκύπτει στους Spacers. Πάρει ένα screen, πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το foul. Είναι το Κωνσταντινίδης. Σιδόπουλος κάνει ένα ακόμα foul. Δεύτερο foul. Δεύτερο. Δεύτερο foul. Foul θα ήτανε, αλλά υπάρχει διόρθωση στον Τσάκα, έχει χρειαστεί το foul. Έχει το Σιδόπουλο. 1-1 το ομαδικά όπως τον έχει. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη μετά από μια μικρή περιπέτεια. Παπαδόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ρεάλντο το επιθετικό rebound. Σουτ για 3. Άστοχος ο Σταλίδης. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, Σιδόπουλος. Ρεάλντο το Eurostep θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Δεν λειτουργούν καθόλου καλά τα block out των Spacers.
Υπάρχουν πάρα πολλά σερί επιθετικά rebound. Πολύ του εκείνη η πάσα στο Τσιτόπουλο, ο οποίο θα συγκρατήσει. Έχοντα τον Τυρίκο απέναντί του. Πολύ καλό passing game. Βγάζει ένα ακόμα ελεύθερο σουτ για τρει. Σαλίδη άστοχο. Τυρίκο θα αφήσει τελικά την μπάλα. Spacers είναι στο 1-7, 2-5 η Λέα. Στεριόπουλος ο οποίος σκοράρει 13,5 πόντους μέσω όρο, έχοντας 6,8 rebound, 10,2 στην μονάδα μέτρησης του efficiency, 21-23 μετά από όμορφη προσπάθεια. Σιδόπουλος σταματάει την τρίπλα, Τυρίκος πάει να κλέψει, θα υπάρξει σφύριγμα. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Spacers έχουν την μπάλα. Για να δούμε. Σαντιμίδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει η τσέξη από τον Τσιδόπουλο. Τυρίκος θα συγκρατήσει. Στους 3 από τη γωνία με μεγάλη καμπύλη, έστοχος. Ο Λαζαρίδης ο οποίος έχει έρθει και αυτός από τον πάγκο, 21-26. Οι Spacers τώρα μπροστά με 5. Να συμπληρώνονται 15 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Ένα Eurostep block στον Τσιδόπουλο. Τα τρίποντα σε τέτοια παιχνίδια έχουν άλλη δυναμική. Σιλόπουλος επαναφέρει. Τρίπλες μπάρας στα 4 δευτερόλεπτα. Σουτ για 3, ένα ακόμα ελεύθερο, ένα ακόμα άστοχο. Από τον Παπαδόπουλο, Τυρίκος. Τερνίδης, ένα jump shoot με πίεση από τον Μυσκαλίδη. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Και για πρώτη φορά η διαφορά στο σύν 7 για τους Spacers. Στεργιόπουλος, ο οποίος έχει σκοράρει 13 τρίποντα σε 54 προσπάθειες με ποσοστό 24%. Στατιστικά που προκύπτουν από όλη την σεζόν 23-24. Υπάρχει ξανά κατοχή για τους Spacers, οι οποίοι είναι αυτοί που έχουν πλέον το momentum στα χέρια τους. Τυρίκος πάει μέχρι μέσα, βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να κάνει ένα floater και θα ευστοχίσει 21-30. Η Βίλια καλείται να βρει σκορ και γρήγορα. Εσχολήσει στους 21 πόντους, ενεργητικό σουτ για 3, άστοχος ο Μπάρας. Rebound τον Τσίγκα. Πάει μέχρι μέσα, ίσως θα ήθελε να τερμίσει. Και κάποιο φάουλο ο Καλαμανίδης, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα, θα σκοράρει. Αλλά υπάρχει αλλαγή κατοχής, έχουν στηριχθεί 3 δευτερόλεπτα. Ένας αρκετά δύσκολος κανόνας να ανοιχνευθεί από μη μπασκετικούς. Κρυσταλίδης θα συγκρατήσει. Παράς, ξανά Κρυσταλίδης, θα πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο. Υπάρχει διπλέξιο και κλέψιμο τελικά από τον Λαζαρίδη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Τυρίκος, πολύ καλές άμυνες, πολύ σκληρές άμυνες πάνω στην μπάλα και από τις δύο ομάδες. Τυρίκος πάρει τα screen, υπάρχουν αλλαγές πάνω στα screen. Πάει μέχρι μέσα στα 5 δευτερόλεπτα. Πιστεί λίγο στη γωνία, jump shoot, δίποντο άστοχο από το Τσίγκα. Κρυσταλίδης θα τρέξει τώρα. Μπάρας μέχρι μέσα, υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Από τον Τσίγκα. Έχουμε περάσει στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μισού. Άστοχος στην πρώτη ο Μπάρας.
φωνάζει για block out του coach των Spacers. Εύστοχος στη δεύτερη, έστω ότι έτσι ξεκολλάει πλέον από τους 21 πόντους. Για να δούμε αν στα επόμενα 3-3 έχουμε ακόμα πιο έντονο παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν μόλις 1-2 φάουλ. Αντίστοιχα έχουν 3 να δώσουν οι παίκτες της Βιλέας και 2 οι Spacers. Για να δούμε. Σαντινίδης. Ζήκας. Εύστοχος. Μακρινό δίποντο, διαφορά στους 10, 22-32. Βάρας, Βυσσαλίδης βρέθηκε υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει. Θα στοχίσει αλλά ο ίδιος το επιθετικό rebound. Βυσσαλίδης θα ξαναπάρει. Από τον Παπαδόπουλο θα πάει μέχρι μέσα, ξανά επιθετικό rebound. Ο επιμένων νικά. Η φράση επιβεβαιώνεται σε αυτή τη φάση. Φράση επιβεβαιώνεται σε αυτή τη φάση, ωραίο. 24-32 στους 8 η διαφορά. Τυρίκος. Ωραίες τρίπλες. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Παίζεται στα όρια του φάουλ και θα γίνει τώρα το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Τυρίκος θα επαναφέρει. Σαντινίδης. Υπόγειο lay-up δεν θα δικαιώσει. Καραμανίδη. Σιδόπουλος στέκεται, έφαγε την προσπίση ο προσωπικός του αντίπαλος ο Κωνσταντίνης, αλλά δεν σούταρε τελικά. Υπάρχει επιθετικό, μάχη για επιθετικό rebound, τελικά αμυντικό rebound από τους λευκούς, από τους κιανό λευκούς για να είμαστε πιο σαφείς. Υπάρχουν αλλαγές, Στεριόπουλος θα περάσει εντός, Τυρίκος θα περάσει για κάποιες ανάσεις. Στεριόπουλος έχει κάτσει αρκετή ώρα στον πάγκο για να δούμε αν θα επιστρέψει για να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά των Spacers. Βάρας. Παδόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ καλή άμυνα. Διπλή θα βγει. Υπάρχει rebound από τους Spacers. Τεριόπουλος. Θα πάρει ένα screen. Πολύ ψηλά όπως συνηθίζουν να του δίνονται όταν κατεβάζει την μπάλα. Υπάρχει πόδι στην μπάλα και αλλαγές. Λαζαρίδης περνάει εκτός. Πάνω δεξιά. Τίνος περνάει εντός. 1-13, έχουμε 2 φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Μπάρες κοιτάει λίγο το χρόνο. Θα πάρει ένα screen, έχει το Σεριόπουλο μπροστά του που παίζει καλή άμυνα. Βγαίνοντας από το screen, θα στοχίσει όμως ο Μπάρας. Σεριόπουλος. Μέχρι μέσα, διπλώνει για πάλι, για μία ακόμα φορά η άμυνα πάνω του. Σούρια 3, εύκολο από τον Τίνωση. Ο Σεριόπουλος αντιλαμβάνεται ότι τραβάει παίκτες πάνω του και μπορεί να βρίσκει ελεύθερους συμπαίκτες του όπως έγινε ακριβώς τώρα. Κυρίως έξω από την περίμετρο, αλλά όχι μόνο. Σταλίδης, ωραία σταυρωτή, θα βγάλει στη weak side. Μπάρα σου για 3, άστοχος παραλίγο να κολλήσει η μπάλα. Αλλά υπάρχει αμυντικό rebound του Κωνσταντίνη και τώρα ο Σεριόπουλος θα βγάλει μια πάσα στον Δίνωση. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί πολύ ωραία σε προηγούμενη φάση. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, αλλά άστοχο για μια ακόμα φορά από τον Καραμανίδη. Και τώρα παίζουν καλή άμυνα οι παίκτες στο Spacers, αλλά ο Μπάρας δεν θα πει μια προσποίηση, θα τελειώσει τη φάση. Στα 3 δευτερόλεπτα υπάρχει κλέψιμο. Πολύ μεγάλη αυτοδοησία στην ομάδα των Spacers. Η μπάλα μπήκε εντός και δεν είχαν αντιληφθεί ότι η μπάλα είχε μπει εντός και μάλιστα ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες της Πηλέας που μπόρεσαν να ρίξουν τη διαφορά στους 7 πόντους από τους 9. 28-35 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι βλέπουμε λίγο πιο ψηλό τέμπο. 7 πόντι διαφοράς μετά από 20 λεπτά νομίζω ότι προσωπεύει την εικόνα που έχουμε δει. Οι Spacers καταφέρνουν να κυριαρχήσουν σε σημεία κλειδιά του παιχνιδιού.
αρκετά εύστοχοι και από την γραμμή των 6 και 75, έχοντας 3 στα 5 στους διατρείς, έναντι 0 στα 6. Στρέφουμε σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας. 4 στα 6 η διορθώνω, είχε κολλήσει λίγο να ανανεωθεί το σχετικό application. Όπως και να έχει μείνετε μαζί μας, στρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο μετά από περίπου 5 λεπτά. Λεωφοριακά περίπου τόσο κρατάνε τα διαλύματα μεταξύ των ημιχρόνων στο μπασκετάκι, 4 με 5 λεπτά. Κατοχή είναι για την Πηλαία, η οποία κατάφερε να βρει δύο εύκολους πόντους μετά από πολύ μεγάλη ασυνεννοησία των παιχτών των Spacers στην τελευταία επίθεση. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο, πάει μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει. Ο Σιδόπουλος ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο πολύ δυναμική φάση. Ξεκινάει και τώρα, το δεύτερο. Ένωση με μεγάλη καμπύλη, έτσι το χωράνει floater. 30-37, δύο πολύ γρήγορες επιθέσεις εύστοχες στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Σιδόπουλος, καλή άμυνα του Στεριόπουλου για τρεις κρυσταλλίνες airball. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να έχει τρία ή παραπάνω φάουλ μετά από 20 λεπτά. Το παιχνίδι ρέει αρκετά ομαλά από πλευράς φάουλ. Ωραία πάσα, ο Ρασιάδης θα κερδίσει το φάουλ. Μαλαρίδη. Εύστοχος στην πρώτη. 30-38. Εύστοχος και στη δεύτερη. 30-39. Σταλίδη, πάρει από τον Παπαδόπουλο. Ρεάλντο στην αδύνατη πάσα. Σταλίδη, ίσως να σκέφτει για τρεις. Θα το πάρει με μεγάλη καμπύλη ο Παπαδόπουλος, θα το αρχίσει. Ο Μπάρας θα ευνοηθεί από τη συγκυρία. Θα πάρει και αυτός ένα αυτού για τρεις. Θα ευστοχίσει και αυτός. 33-39. Σιδιόπουλος θα χάσει την μπάλα. Αλλά υπάρχει παράβαση. Ένα ακόμα λάθος για τους Spacers. Μπάρας θα καταφέρει. Δεν θα καταφέρει να συγκροτήσει την μπάλα. Καμπτύξει ξανά για τους Spacers. Σαντνίδης. Μπάλα δεν θα πάει χαμηλά, ο Μπάρας θα κλέψει και υπάρχει φάουλ εσκεμμένα από τον Σταντινίδη, ο οποίος αντιλήφθηκε την αμυντική ανισορροπία. Θα προέκυπτε άμα περνούσε τόσο εύκολα όσο ήθελε ο αντίπαλος του στο κέντρο. Και όχι μόνο στο κέντρο. Σιδόπουλος. Παπαδόπουλος με τον Διόπουλο απέναντί του. Ξανά Σιδόπουλος. Μπάρας για τρεις, άργησε να πάει μπροστά του ο Νίνος. Υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Μπάρας στην κίνηση να πάρει την μπάλα. Με ψηλότερο αντίπαλο διπλώνει τώρα η άμυνα. Παράδειγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης στο για τρεις. Άστοχο, ένα ακόμα επιθετικό rebound όμως. Ο Παπαδόπουλος θα στοχίσει ανάμεσα σε απέναντι μάλλον σε δύο αντιπάλους. Τώρα θα καθαριστεί η επίθεση για τους Spacers. Υπάρχει μακρινή πάσα με τελικό αποδέκτη τον Νίνος, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ρεάλντο, ο Παπαδόπουλος, μια προσπίση, μια ακόμα, με τρίτη προσπάθεια. Μετά από δύο προσπίσεις θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σεριόπουλος, στεναχωρευτικό, θα πάει μέχρι μέσα. Πολύ όμορφη φάση. Yeah.
Μιχαλίδης. Θέλει να κάνει reverse ενδεχομένως, αλλά βγήκε μπροστά στον Σεργιόπουλο. Παράς. Στον Σεργιόπουλος υπάρχουν αλλαγές στις άμυνες των Spacer. Jump shoot της Μιχαλίδης, άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Τζίγκα. Και φάουλ. 2-1 τα φάουλ. Υπάρχει κλέψιμο από τον Ρεάλντο του Κρυσταλίδης. 2-1-2-2, αλλά θα χαθεί η μπάλα. Δύο μάτες είναι πολύ άτσαλες σε κάποιες φαινομενικά εύκολες πάσες. Πιο εύκολες από ό,τι έχουμε βγάλει επιτυχώς σε πάση περιπτώσει. Θα πάει μέσα στη ρακέτα. Τζίγκας θα στοχίσει όμως, θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ξανά άστοχος, ξανά επιθετικό rebound. Ούτε τώρα ο Σιάδης θα καταφέρει να πάει τη διαφορά εκ νέου στους 10. 35-43. Σε επαναφορά. Jump shoot. Άστοχο. Τώρα τις θέσεις γρήγορου παιχνιδιού, όχι ακριβώς στον συνδυασμό καθώς είχαν επιστρέψει τους Spacers. Ο Παπαδόπουλος θα δεχτεί το φάουλ με το σώμα, όπως λέει ο διευθυντής. Διευθυντής. Okay. Ο διευθυντής έχει κερδίσει από τον Δίνωση. Ο Παπαδόπουλος. Πάρα. Σταλίδης. Κάνει μια βόλτα μέσα στη ρακέτα, ξανά μπάρας, ωραία συνεργασία. Ξεφορτώθηκε το προσωπικό του δίπολο, θα στοχίσει όμως. Και τώρα υπάρχει ελεύθερος ο Ίνος, ο οποίος θα βγάλει έναν εφηδιασμό ακόμα, 35-45. Μπάρας. Διόπουλος. Ο Διόπουλος υπάρχει φάουλ που έχει χρειωθεί στον Ανασιάδη. Έχει πάρει 10 επιθετικά rebound έναντι 8. Σουτ μακρινό άστοχο. Υπάρχει rebound. Ο Νίνος πήγε να γίνει από 10 ενός ακόμα επίδοξου εφηδιασμού, αλλά δεν θα σκεφτεί στην μπάλα, η οποία ήταν πολύ μακριά από αυτό μετά από πολύ δυνατή πάσα. Ένα running floater με τα blow, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Κιδόπουλο. Η μπάλα θέλει και αυτή τη δική της περιπέτεια, όπως και η ζωή. Anyway, Στεργιόπουλος. Τον Σαλίδη μπροστά του. Σταματάει την τρίπλα. Θα βγάλει μέσα στον Δίνος, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο. 35-47. Υπάρχει μία μικρή διακοπή. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει εκτός. Εντάξει. Μόνο μπροστά. Τσάγκα περνάει στη θέση του. Πολύ guard-oriented στο παιχνίδι της Κιλέας. Και σύμφωνα με το roster και κατ' επέκταση σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Υπάρχει σφύριγμα. Αλλαγή κατοχής. 35-47. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο από τον Ρεάλντο μετά από μια πάσα του Στεργιόπουλου. 1-2, πάρα πολύ άσχολο τελείωμα. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Σαλίδη Φάουλ, από τον Ανασιάδη, ο οποίος το περάσει εκτός. Καραμανίδης θα περάσει τη θέση του. Έχουμε 5 ακόμα λεπτά και έχουμε συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ για τους Spacers. Άρα θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει περνώντας 2 αντιπάλους. Ο Γιώργος θα βγάλει μια πάσα η οποία δεν θα βγει. Σιδόπουλος θα πάρει την μπάλα και θα κατεβάσει για να το πάει μόνο του μέχρι μέσα. Θα πάει ένα υπόγειο λέει από μετά από ένα χορευτικό, θα στοχίσει. Και ο Ντίνος βγήκε για μία ακόμα φορά σε μια φάση, σε μια από τις φάσεις που έχει συνηθίσει
στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά το παιχνίδι είχε σταματήσει προηγουμένως. Έχει 10 επιθετικά rebound και 14 αμυντικά. Λιόπουλος θα πάρει το screen και θα βγάλει pick and roll. Γύρω στη σούτια 3 με μεγάλη καμπύλη από τη γωνία, μαρκαρισμένο άστοχο. Νικόποβιτς στο rebound. Σαλίδης πάρει ένα screen από τον Νικόποβιτς. Σεργιόπουλος θα κλέψει την μπάλα, παίρνει το αίμα του πίσω για ένα από τα πολλά κλεψίματα που έχουν γίνει εξαιτίας από πάσες του. Βγάλε μια πολύ ωραία πάσα πίσω από την πλάτη, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός, είναι ξανά για τους Pacers για 14 δευτερόλεπτα. Σεργιόπουλος θα πάρει, σουτ για 3, άστοχος, υπάρχει θετικό rebound. Ο Φουντζίγκα, ο οποίος θα γυρίσει με ένα δεξί χουκ, θα στοχίσει. Σαλίδης. Έχουμε ένα φάουλ να δώσουμε χαμηλά, χωρίς βολές η Πηλαία. Και κανένα, οι Spacers οι οποίοι θα βγούνε. Σεργιόπουλος έκλειψε την μπάλα, δήλωσε. Κατάφερε να τελειώσει μία ακόμα φάση. Βγει πάρα πολλές φορές αυτό το play, κυρίως με τον Στεριόπουλο ως δημιουργό. Υπάρχει airball. Δεν υπάρχει κάποιο foul. 35-49 παραμένει. Διαφορές στους 14 πόντους. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Πηλαία ήταν αυτή που είχε το πάνω χέρι. Την είχε αφήσει μπάλα στο καλάθι για 2 ακόμα πόντους, κάνει καταπληκτικό πλέον. Νομίζω ταιριάζει αυτή η λέξη στο στάτους του παιχνιδιού που κάνει ο Δίνος στο τρίτο δεκάλεπτο. Υπάρχει και ένα deflection από τον ίδιο. Μια πάσα που είχε ως τελικό αποδέκτη, ως επίδοξο τελικό αποδέκτη τον Μπάτζιο, ο οποίος έχει περάσει μετά από πολλή ώρα στον αγώνα. Και η Ρίκος περνάει εντός, Δίνος θα περάσει στον πάγκο. Αλλά υπάρχει και timeout από τους Spacers. 35-31 έχουν κολλήσει 35 πόντους εδώ και πολλή ώρα οι παίκτες της Πηλαίας. Παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει 10 επιθετικά rebound, απλά επειδή ήμουν έτσι, ήταν τελείως διαφορετικές πάσεις. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μία δεμονία. Επιστροφή στην Sonic Arena, έχουμε 3 και 7 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Οι παίκτες της Πηλαίας μπήκαν λίγο πιο νωρίς από τους παίκτες των Spacers, οι οποίοι εξάντησαν τον χρόνο που είχαν για το timeout, αλλά ήταν αυτοί που το πήρανε. Κόμπαβιτς. Κόμπαβιτς. Τάγκα. Πάει στη γωνία. Παπαδόπουλος. Βάζει ο Σουβιάτες με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, ενώ τελείωνε ο χρόνος από την κορυφή. Θα στοχίσει. Το 5.51 διαφορά στην υψηλότερη τιμή της. Η κατοχή είναι εκ νέου για τους Spacers. Ο Γιώπουλος πάρει ένα screen από τον Καραμανίδη. Υπάρχει double team πάνω στον Ζίγκα, ο οποίος κερδίζει foul. Το 99, που έχει χρεωθεί στον Νικόποβιτς. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι παίκτες της Πηλαίας από το επόμενο φάουλ για τα επόμενα 2 και 31 αγωνιστικά λεπτά, με οποιονδήποτε τρόπο και να γίνει, σημαίνει βολές για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Κυρίκος θα επαναφέρει, Μπάτζιος έχει καλή άμυνα στην επαναφορά. Βρέθηκε ελεύθερος ο Τζίγκας για ένα μακρινό
σουτ. Τα δύο δεν θα τον δικαιώσει. Ο Παπαδόπουλος. Τσάνκα θα προσπαθήσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν θα καταφέρει. Την άφησε την μπάλα στο καλάθι. Απλά δεν πήγε μέσα αυτή. Θα πάει στη ρακέτα. Τσίγκας. Ένα step back, μια προσπίση. Σε κορδόφι και τον προσωπικό τον αντίπαλο τον Τσάνκα. Αλλά υπάρχει κλέψιμο και φάουλ ψηλά, αλλά και ψηλά να μην ήταν θα σήμαινε βολές. Άλεξ, Άλεξ, ποιος σου κέρδισε? Άλεξ, ποιος σου κέρδισε? Νούμερο 9, οκ. Ωραία, ωραία. Άσχος. Άσχος και στη δεύτερη και τώρα Σιδόπουλος παραλίγο να πετύχει το απόλυτο. Ποιος είναι το 9 ρεπίδι? Anyway, Πάρας περνάει στη θέση κάποιου. Μπάρας. Δεν υπάρχει αλλαγή τελικά. Επιπλέον, Τσάνκα έχει καθίσει στον αγωνιστικό, στον πάγκο. Έστω και η δεύτερη βολή. 36-51. Σαντζόπουλος. Γρήκος. Θα πάρει ένα screen, θα πάει αντίθετα από το screen. Σουτια 2 σε την εντύπωση. Άστοχο όπως την άκη. Κάτσιος. Παπαδόπουλος. Υπάρχει παραλίγο κλέψιμο στον Τυρίκο. Μπάντζιος θα ξαναπάρει, θα αστοχίσει. Θα καθαριστεί η επίθεση Σπηλέας. Αμυντικό rebound. Σεβιόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Μάχη για το επιθετικό rebound. Δεν θα βγάλει τελικό επιθετή η παίκτη των Spacers. Σιδόπουλος θα προσποιηθεί, δεύτερη φορά. Θα αποφύγει δύο αντιπάλους, αλλά δεν θα καταφέρει να σκοράρει με ταμπλό. Ούτε χωρίς ταμπλό. For that matter. Και ένα ακόμα κλέψιμο. Δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Σιδόπουλος jump shoot από το ύψος των ελευθέρων πολλών. Εύστοχο αυτή τη φορά. 38-51. Ένα δούμε. Διαφορά πέφτει στους 13. Ήδη έχει ένα ακόμα δεκάλεπτο, είναι πάρα πολύ χρόνο. 10 αγωνιστικά λεπτά στο μπάσκετ. Γρήγορος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα άτσαλα. Και σε αυτή πίεση τώρα που έκανε το σουτ. Τώρα θα μείνει ένα δευτερόλεπτο περίπου, ένα και κάτι, αν εξαντλήσουν όλη την επίθεση οι παίκτες της Σκυλέας. Αυτό φαίνεται να είναι ο σκοπός, αυτή φαίνεται να είναι η πρόθεση. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει τώρα στα 5 δευτερόλεπτα της επίθεσης ένα screen από τον Νικόποβιτς. Σουτ για 3 μπάρας, άστοχος. Οπα, τι μπήκε, το οποίο δεν μετράει, αλλά αυτό και μόνο μπορεί να δώσει ψυχολογικό boost για οποιονδήποτε παίκτη. Ένα σουτ από τον Σεργιόπουλο πίσω από το κέντρο. Αν υπήρχε ένα δευτερόλεπτο ακόμα, 1,5 θα μετρούσε. Όπως και να έχει αρχίσει να θολώνει σιγά σιγά το momentum που είχαν οι Spacers. Όπως με θολεί και η κάμερα αυτή τη στιγμή. 38-51 μετά από 30 συμπληρωμένα αγωνιστικά λεπτά. Μείνετε μαζί μας στο μέσα. Επιστροφή στην Sonic Arena, το σκορ είναι 38-51, το τελευταίο απίστευτο σουτ πίσω από το κέντρο από τον Σεργιόπουλο ήταν εκπρόθεσμο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό, ούτε από τον πάγκο των Spacers, ούτε από την ομάδα των Spacers γενικότερα. Yeah.
Κοντινίδης θα επαναφέρει έναρξης τέταρτου δεκαλέπτου. Δίνωσης, θα έχει περάσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε καταπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο. Κυρίως επιθετικά, αλλά όχι μόνο. 22. Όλ που έχει χρεωθεί στον Βάρα. Μάλιστα είναι ψηλά. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Θεριόπουλος. Θα πάει με τον Ζίγκα αρκετά aggressive. Άστοχος η δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound μετά από σκαμπίνη στην μπάλα από τον Ζίγκα και ένα shoot από τον Θεριόπουλο. Θα κάνει high five με τον εαυτό του κατά κάποιο τρόπο. Η μπάλα είναι εκτός. Ζόπουλος, Κρυσταλίδης. No look pass, Μπάρας σε μία προσποίησης που του αρέσει να κάνει. Γιώπουλος πάει μέχρι μέσα με χορευτικό, θα στοχίσει. Μπάρας πάει μέχρι μέσα, μία ακόμα προσποίηση ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Υπάρχει ελεύθερος παίκτης, τώρα τον αντιλήφθηκαν οι συμπαίκτες του. Μπάρας άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound κάτω από το καλάθι από τον Σιδόπουλο. 38-52. 40-52, διορθώνω. Άνοιξε λίγο να ανανεωθεί το scoreboard. Τζίγκας. Αυτή τη φλέξιον από τον Πάρα. Το πανηγυρίζουμε διόντως, οι παίκτες της Πηλέας. Και μάλιστα η μπάλα είναι για αυτούς. Για 14 δευτερόλεπτα, Κρυσταλίδης. Δύο δευτερόλεπτα, δεν συγκρατεί ο Μπάρας. Κάποιος πρέπει να πάρει το σούτ, δεν θα το πάρει κανείς. Μπάλα μένει στα χέρια της Πηλέας. Σκόρ είναι στο 40-52. Τελειόπουλος. Καραμανίδης, Ίνωση, θα πάρει το φάουλ, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ένα στα 16 τρίποτα για την Βιλέα, έναντι 4 στα 8. Πολύ χαμηλός επίσης για την Πηλέα είναι ο δείκτης assist λαθών που έχουν 5 assist για 11 λάθη. Είναι ένα αρκετά παράδοξο στοιχείο το γεγονός ότι η Πηλέα έχει 11 επιθετικά rebound παρά το γεγονός ότι έχει πολύ χαμηλότερο σήμα. Άστοχη η δεύτερη βολή, δεν υπάρχει επιθετικό rebound παρά την μάχη. Παπαδόπουλος μια reverse, πάρει το screen, αλλά απελευθερώθηκε. Jump shoot, άστοχο. Η μπάλα είναι εκτός. Ξανά για την Πηλέα. Παπαδόπουλος τώρα θα πάει χαμηλά. Θα γυρίσει, θα στοχίσει ο ψηλός Πηλέας. Στεριόπουλος πάει μέχρι μέσα. Ζάμψη, Κωνσταντινίδης, άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound και τώρα θέλουν να τρέξουν, όπως είναι λογικό οι παίκτες της Πηλέας. Μπάρας, Κρυσταλίδης, jumpshoot, shoot, άστοχο. Rebound και τώρα guess what, δήλωση να πάει πάρα πολύ γρήγορα. Κρυσταλίδης δεν θα τον προλάβει. 40-55. Από τη στιγμή που δεν τον έχουν αντιληφθεί οι αντίπαλοι, τα δήλωση είναι εύκολη δουλειά για αυτόν. Μπάρας θα πάρει ένα screen. Θα πάει αντίθετα το screen. Ένα ακόμα screen στον Στεριόπουλο, ο οποίος έγινε λίγο σάντουιτς από τους αντιπάλους του. Jump shoot, άστοχος ο Μπάρας. Υπάρχει αμυντικό rebound, αλλά έχει χτυπήσει ο Καραμανίδης. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Έχει χτυπήσει το πρόσωπο, γι' αυτό έχει γίνει η διακοπή. Η διαφορά είναι στους 15 πόντους. Όλα καλά, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Ευτυχώς. Τριόπουλος. Πάσα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πέρασε η
μπάλα ανάμεσα από δύο παίκτες, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Για βολές. Σιδόπουλος θα εκτελέσει. Διορθώνω το φάουλ, ήταν χαμηλά. Ζούσα τα στατιστικά και αποσυντονίστηκα λίγο και οι παίκτες είχαν πάρει σχετική στάση. Τους αρέσουν να μην μπερδεύουν όπως φαίνεται, δεν πειράζει. Δίνω σου για τρεις από την κορυφιά, όπως ο ίδιος πάει για το επιθετικό rebound, θα στο πείσει. Στο επιθετικό rebound. Παράστη. Πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει jump shoot. Σε καλή άμυνα ο Τζίγκας. Τώρα υπάρχει φάουλ από τον Γαρίδη. Πίσω θα περάσει στον πάγκο. Τρικόμποδη στη θέση του. Πολύ καλή άμυνα από τον Σιλόπουλο. Θα πάρει το screen από τον δίτερο αντίπαλο. Υπάρχει σφύριγμα. Βήματα. Και αλλαγή κατοχής. Επομένως Καλύβης. 40-55 έχει κολλήσει το σκορ την τέταρτη ώρα. Σιδόπουλος. Κόμποβιτς θα χάσει την μπάλα από τον Δίνωση, αλλά υπάρχει φάουλ και δεν μπόρεσε ο δεύτερος να φύγει και στόχη για τρεις. Εκτός από δύο προφανώς. Υπάρχει φάουλ και δεν μπόρεσε να βγει στον ανοιχτό διάδρομο, στο ανοιχτό γήπεδο. Βολές, είναι μάλιστα αντιαθλητικό φάουλ, σύμφωνα με σχετικά νέο κανονισμό για τα αντιαθλητικά φάουλ που ισχύει εδώ και κάποια χρόνια. Παραδείγματος χάρη αυτό πριν από 6-7 χρόνια δεν θα ήταν αντιαθλητικό. Έστοχος και στις δύο βολές. Οι Spacers έχουν πάρει ήδη δύο πόντους από αυτή την επίθεση. Έχουν και την κατοχή, Στελιόπουλος. Βάλα στη γωνία. Τόγκοβιτς θα μείνει με κοντύτερο παίκτη. Οι προσποιήσεις έστοχος τελικά ο Τζούγκας. 40-59. Σταλίδης. Σιδόπουλος. Κόμποβιτς θα ανέβει για να του δώσει κάποιο σκρίν ενδεχομένως. Πάει μέχρι μέσα για να πάρει ενδεχόμενο επιθετικό rebound, αλλά εστόχησε ο Σιδόπουλος. 42-59, ξεκολλάνε μετά από πολλή ώρα από τους 40 πόντους ενεργητικού οι παίκτες της Πηλέας, αλλά η διαφορά είναι στους 17 πόντους, έχουν συμπληρώσει επίσης τα ομαδικά του φάουλ, επιστρέφουν σε πολύ λίγο για τα τελευταία 5-42 μιλίδα μήνυμα. Επιστροφή, η κατοχή είναι για τους Spacers, την Ρίκος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο μετά από αρχή ώρα. Δίνος έχει περάσει εκτός. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο, πάρα σε αρχίσει το ανοιχτό, αμυγός ανοιχτό διάδρομο, είχε δεχτεί πίεση, αλλά θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 44-59, για να δούμε. 15 πόντι διαφορά. Τυρίκος. Εκμεταλλεύονται κάποιες κυρίες οι παίκτες της Πηλέας. Έχουμε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν κάποια plays. Σούτια 3, Τυρίκος άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως από τον Τζίγκα, ο οποίος θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Κόμπαμπιτς, αλλά υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Μαχαιριά στην καρδιά της Πηλέας αυτό το καλάθι. 44-61, Σιδόπουλος. Σταυρωτές έχοντας απέναντι τον Τυρίκο, θα αλλάξει ο αντίπαλος. Θα στοχίσει ο πρώτος. Τυρίκος θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει εκτός. Καλό passing game, υπάρχει κλέψιμο, θα κλέψει και τώρα με τον μπάρα θα χρεωθεί. Θα χρειαστούν οι Spacers με δύο πόντους, παθητικό.
Ο Μπάρας, ο οποίος πλήρωσε αμυγός μερικώς με το ίδιο νόμισμα τους αντιπάλους τους που έχουν παίξει το ίδιο play πάρα πολλές φορές με τον Δίνος, ο οποίος κάθεται στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Γρήγορα επαναφέρει. Τζίγκας. Λαζαρίδης, σουτ για τρεις με όχι μεγάλη καμπύλα και τα κοφκότο σου. Μπάρας. Σε φοράκι νέα στους 15, Μπάρας. Μεσαλίδης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, θα στοχίσει. Μπάλα θα βγει εκτός τελικά. Ρίκος θα κατεβάσει. Λαζαρίδης δεν θα πάρει, πολύ περίπτυχνη πάσα. Γίνεται ρε παιδιά. Τυρίκος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα όμως. Πολύ άκριο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Άστοχο καλάθι. Άστοχο σου για 2, αλλά υπάρχει φάουλ. 3-38 για το τέλος. Ρεάλντο κέρδισε το φάουλ, θα εκτελέσει δύο βολές. Το δεύτερο ομαδικό των Spacers, άστοχο στην πρώτη. Παραμένει η διαφορά στους 15 πόντους. Άστοχο και στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος βγαίνει έξω από το τρίποντο. Συγκεκριμένη φάση που θύμισε τα μονά που παίζαμε μικρή που μετά από το θετικό rebound έπρεπε να βγεις από το τρίποντο για να μπορέσεις να ξαναεκτελέσεις. Παπαδόπουλος, ωραία χρόνια. Μισαλίδης, Μπάρας, ξανά Παπαδόπουλος, σουτ για 3 από την κορυφή, άστοχος. Μπάλα είναι εκτός, ξανά για τους Spacers. 46-61. Πλέον κυνηγάνε ένα μικρό μπασκετικό θαύμα οι παίκτες της Ιουδαίας. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Τυρίκος. Συμπλώνει άμυνα πάνω του. Πολύ καλή άμυνα τώρα από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα υποπέχει τελικά στο φάουλ. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός του. Και βολές για τον Τυρίκο. Άστοχος στην πρώτη εντός. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Spacers. Αν και αυτό είναι το λιγότερο υπέρ τους αυτή τη στιγμή. 0 στις 2 υπάρχει μάχη για rebound, υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα ακόμα. Τον Τζίγκα με τον χρόνο παίξε φωνάζει κάποιος από τον πάγκο και συμφωνώ, δεν έχουμε κάποιο λόγο να τρέξουν. Υπάρχει ένα ακόμα floater άστοχο. Τώρα Κρυσταλίδης τρέχει, περνάει 2 και απέναντι του άλλους 2 θα πάει μέχρι μέσα. Εύστοχος coast to coast. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο και για φάουλ. Όπως και να έχει διαφορές στους 13 πόντους πλέον. Τυρίκος θα πάρει μετά από πολύ μεγάλη πίεση η οποία συνεχίζεται από την Πηλαία. Κρυσταλίδης βρέθηκε ελεύθερος. Αλλά θα στοχίσει ο Τσίγκας. Θα πάρει το επιθετικό rebound και θα κερδίσει ένα φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ρεάλντο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο οποίος φαίνεται να έχει τις διαφωνίες του σύμφωνα με την γλώσσα του σώματος. Έχει προαναγγελθεί και αλλαγή, αλλαγές μάλλον. Ρεάλντο και Σιδόπουλος περνάνε εκτός. Μπάτζιος και Τσάγκα περνάνε εντός αγωνιστικού χώρου. Μπάτζιος ο οποίος ξεκίνησε βασικός, αλλά δεν έχει παίξει τόσο πολύ ώρα. Τζίγκας. Έστω όπως την πρώτη βολή. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο, από τον Δίνωση. Σαράντα 8-62. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Η κατοχή είναι για την Πηλαία. Από τον forward, τον Spacers, μπάλα βγήκε εκτός.
Τυρίκος θα κλέψει και παραλίγο να χάσει την μπάλα στο κέντρο. Δεν θα δούμε, η μπάλα θα περάσει από το κέντρο. Στο όριο των 8 δευτερολέπτων και διασπάται η άμυνα της Κιλέας, η πολύ πιεστική άμυνα για μία ακόμα φορά. Με τον Λαζαρίδη ως τελικό αποδέκτη. Βάρας. Μια προσπίση στους γιατρείς, άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και προσπάθεια για καλάθι, άστοχος. Μία ακόμα φορά, ένα ακόμα επιθετικό rebound. Υπάρχει Ζάμπολ και η κατοχή είναι για τους Spacers στη διεκδίκηση. 48-64. Η Ρίκος το έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη οι αντίπαλοι του με τόσο πιεστική άμυνα. Υπάρχει deflection. Έχουμε μπει στα τελευταία 1-44. Εκτός αδιανόητα συγκρονιστικού απροόπτου, πρέπει να τα λέμε αυτά για να είμαστε καλυμμένοι, μπάσκετ βλέπουμε. Οι Spacers θα πάρουν την νίκη. Ο Ρίκος θα ξαναπάρει την μπάλα για 2 εύστοχο. 48-66. Παπαδόπουλος. Τσάγκα. Σταρίδης, δεν μπορεί να πάρει το σουτ για 3. Θα το πάρει ο Μπάρας με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Τα χειριμπάουν τη Ρίκος. Ένα ακόμα τρέξιο. Έχουμε χάσει το μέτρημα με το πόσες τέτοιες φάσεις έχουμε δει, κυρίως από τους παίκτες της Κιλέας να βγάζουν τέτοιες άμυνες. Μη ολοκληρωμένες όμως. Ζαρίδης. Ρίκος, ένα jump shoot από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως. Θα στοχίσει και τώρα μακρινό δίποντο. Rebound. Ο Παπαδόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα κοπεί αλλά με foul. 13. Έχουμε μπει σχεδόν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παπαδόπουλος θα ευστοχίσει. Θα εκτελέσει. Δεν ξέρουμε αν θα ευστοχίσει. Δεν βλέπω το μέλλον. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Ούτε σαν προφήτης δεν κάνω. Το προφήτη να ζήσω με αυτό. Κυρίκος. Θα κλαπεί μπάλα αλλά με φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Ξανά βολές. Από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Ένα στα 19 τα τρίποντα για την Πηλαία. Αν είχαν μπει 3-4 παραπάνω σούτ από αυτά θα μιλούσαμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Αν είχαν μπει στη σωστή στιγμή, υποθετικό σενάριο προφανώς, πολύ υποθετικό. Εύστοχο στην πρώτη ο Ρίκος. Εύστοχο και στη δεύτερη, η διαφορά στις 20, 48-68. Μπάρας. Παπαδόπουλος. Τσάγκα. Κοντά στο ψηλότερο αντίπαλο μπροστά του, θα βγει από τα screen ο Μπάτσιος, θα πάρει το jump shoot, θα στοχίσει airball. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, ο Λαζαρίδης. Βγάλει μια πάσα, η οποία δεν θα φτάσει στο τελικό της αποδέκτη ακέραια, θα βγει εκτός. Μπάρας θα επαναφέρει, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Ένα δούμε αν θα βρεθούν αυτές οι τελευταίες επιθέσεις. Σταλίδης. Μπάρας. Πάρει ένα σκριν από τον Κρυσταλίδη, ένα ευέλικτο σχήμα, είναι λογικό με τόσους γκάρντ. Τσάγκα θα στοχίσει. Ο Μπάρτζιος θα πάρει ένα επιθετικό rebound, θα στοχίσει και αυτός. Το Πλωτόπλος θα πάρει το rebound και με πολλές τρύπες θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Τα jump shoot για 3, για 2 έχω την εντύπωση, ναι. Ο διετής που ήταν πιο κοντά έλεγε για 2. 47 σώμα, πολύ πολλά σωματικά. Και υπάρχει ένα ακόμα φάουλ, ενδεχομένως το τελευταίο του παιχνιδιού. Από τον Αθανασιάδη. Μπάλα μετά από μια περιπέτεια θα μπει στο καλάθι. Η τροχιά της μπάλας μπορεί να πει κανείς ότι αντικατοπτρίζει τη ζωή στην προηγούμενη φάση. Πριν καταφέρει να μπει μέσα στο καλάθι έκανε ένα μεγάλο άλμα. Είχε μεγάλη απόκληση από τον τελικό της στόχο.
συμβολικά όλα αυτά. Η διαφορά θα τελειώσει στους 19 πόντους. Οι Spacers, οι οποίοι κατάφεραν να επικρατήσουν της Ηλέας, η οποία θεωρητικά ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα, μπορεί να κρατήσει την καλή αμυντική της λειτουργία σε περιόδους που κατάφερε να αποκρυπτογραφίζει, όπως προείπαμε, πολλά από τα plays των αντιπάλων της. Αλλά τα καλά στοιχεία των Spacers υπερίσχυσαν. Σίγουρα δεν βοήθησε καθόλου η πάρα πολύ μεγάλη αστοχία των παιχτών της Πηλέας, με μόλις 5% στο τρίποντο, 1 στα 20. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, από όλους όσους συνεργάστηκαν, για να έχετε εικόνα και ήχο από το staff, από τις διαιτητές, από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από όλους. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.